Να δω τα χέρια σου. Θα μου πεις το μοίρα μου. Να σημώσω. Έχεις ωραία δάχτυλα. Τα δικά σου δείχνουν πιανίστα. Τα φαντάζομαι στην χειρουργία. Μόνο. Δεν υπάρχει τέτοιος άντρας. Όχι, δεν είχα πρόθεση. Ατυχές. Δεν με πείθεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως το βρίσκω κακό που σου. Το αστείο σου. Και θα σε παρακαλέσω να μου το επιστρέψεις αμέσως. Τι να σου επιστρέψω? Αυτό που μου πήρες. Δεν είναι τόσο θέμα αξίας όσο συναισθήματος. Είναι κοιμήλιο. Πλάκα κάνεις. Φέρτο, γιατί αρχίζω να εκνευρίζομαι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά. Κοίτα, μπορεί να μου παριστάνεις το μάγκα, αλλά κι εγώ αντράκι. Δεν είναι ακριβό μου, το έδωσε η μητέρα μου. Είναι της γιαγιάς μου και το θέλω πίσω αμέσως. Φέρτο, γιατί αρχίζω να φωνάζω και θα σε κάνω ρεζίλι. Αρχίζω να εκνευρίζομαι εγώ τώρα. Καλημέρα σας. Ασφάλεια του καταστήματος. Υπάρχει κάποιος εκνευρισμός? Όχι, κύριε, δεν υπάρχει τίποτα. Αν ο κύριος από εδώ μου επιστρέψει αυτό που μου βούτυξε, καλώς θα ξεσηκώσω τον κόσμο. Μα τι λέει, τρελή. Τι σας έχει πάρει ο κύριος, επιτρέπετε να ρωτήσω? Ένα δαχτυλίδι. Μου πιάσε το χέρι και μου το σούπισε. Είναι μάλιστα. Δεν είναι ακριβό, αλλά έχει συναισθηματική αξία. Το θέλω πίσω τώρα. Δεν ξέρω τι λέει, δεν έχω σχέση. Μαέστρο, δεν θέλω να ενοχληθούν οι πελάτες του καταστήματος. Να σας παρακαλέσω να με ακολουθήσετε έξω, όπου θα λύσουμε το ζήτημα ήρεμα και πολιτισμένα. Μα δεν έχω σχέση. Άμα δεν, αγαπητέ μου, γύριε, τότε θα γυρίσετε πίσω. Και θα απολαύσετε τη συγγνώμη μας με ένα ποτό κερασμένο. Θα θέλω να σας κάνω μια σωματική έρευνα, ώστε να αποδειχθεί το αβάσιμο της καταγγελίας. Αν δεν σας αρέσει, φωνάζουμε την αστυνομία. Μπορούμε να πάμε τώρα, παρακαλώ, έξω? Η κοπέλα είναι μυθομανής, πριν λίγο τη γνώρισε. Και εσείς δεν χάσατε καθόλου τον χρόνο σας, έτσι? Μου βούτυξε το δαχτυλίδι, με βρίσκει κιόλας. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Κύριε, θα με ακολουθήσετε έξω για να μην διαταράξουμε την ατμόσφαιρα του καταστήματος ή θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω βία? Οπότε θα τη διαταράξουμε μια και καλή. Καλή.